Power, τον κύριο Πρόδρομο Πετρίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, απολογούμε που σας τραβήξαμε λίγο τον χρόνο σας. Φάγαμε κανένα 20 λεπτά από την ώρα που είχαμε πει να σας έχουμε στην γραμμή. Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν αυτή η ώρα είναι καλύτερη από 24 ώρες πριν, όταν εσείς χάνατε στη Λεμεσό. Δεν ξέρω αν η ισοβαλία που πήρε σήμερα από όλο να σας δημιουργεί έτσι ένα καλύτερο αίσθημα. Καλησπέρα για τους συνεργάτες. Καλησπέρα κύριε Πετρίδη, καλησπέρα. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Και καλύτερο ποδόσφαιρο το 2015. Μάλιστα. Οπωσδήποτε να προπορεύεστε εδώ και 15 αγωνιστικές του προαθλήματος και να έχεις ένα σερί 4 τελευταίων αγώνων που να παίρνεις μόνο 2 βαθμούς, σε στεναχωρεί και σε λυπεί και σε προβληματίζει. Εντάξει, υπολογίζαμε ότι σήμερα θα έπαιρνε το τρίπον του Απόλλωνας, όμως είδαμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο το πράγμα με καμία ομάδα να μην την υπολογίζεις. Η διαφορά είναι ένας βαθμός. Υπάρχουν ακόμα 16 αγωνιστικές, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς. Κύριε Πετρίδη, το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν πιστεύετε κι εσείς ότι τα όποια προβλήματα έχει το ΑΠΟΕΛ δεν είναι τόσο αγωνιστικά, αλλά έχουν να κάνουν με ένα τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων που υπάρχει εδώ και 2 χρόνια. Ότι το ΑΠΟΕΛ παίζει στο Champions League με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εύκολα ή δύσκολα, είναι το μεγάλο φαβόρι και θα πάρει τον τίτλο. Και όλο αυτό αν δημιουργεί ένα αίσθημα στους παίχτες, στην ομάδα, στον κόσμο. Όχι μόνο εφησυχασμού, να βλέπουν αφιψηλού το πρωτάθλημα, ίσως και αν μου επιτρέπετε όρος να το σνομπάρουν, γιατί δεν είναι ανάγκη να δώσουμε τόσο πολλά, θα πάρουμε το πρωτάθλημα ό,τι και αν γίνει. Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Μπορεί να υπάρχει ένα μικρό ποσοστό σε αυτό που λέτε. Όμως το ΑΠΟΕΛ δεν είναι μυστικό να το κρύψουμε ότι ιδιαίτερα φέτος το Κυπριακό Πρωτάθλημα δεν έχει παρουσιάσει εκείνο το πρόσωπο που τα θέλαμε να παρουσιάζει όσον αφορά στις εμφανίσεις. Πήραμε τα αποτελέσματα δύσκολα μεν και προπορευόμαστε του Κυπριακού Πρωταθλήματος, αλλά νομίζω ο προβληματισμός υπήρχε ότι το ΑΠΟΕΛ μπορεί με το υφιστάμενο ρόστερ που έχει να δώσει και να παρουσιάσει ένα καλύτερο σύνολο και να παίρνει πολύ πιο εύκολα το αποτέλεσμα που θέλει. Ας μην ξεχνάμε και ας το παραδεχτούμε και ας είμαστε ειλικρινείς ότι έχουμε και το ακριβότερο ρόστερ σε κυπριακή ομάδα και με διαφορά από τους άλλους και έχουμε περισσότερες απαιτήσεις όπως και εμείς και ο κόσμος το έπρεπε. Δεν θα είναι όμως άδικο να πούμε ότι ναι, αγωνιζόμενος στην Ευρώπη έχεις επιπτώσεις αγωνιστικές, τραυματισμούς, η ομάδα επιφορτώνεται περισσότερο σε χρόνο που αγωνίζεται. Αν δεν είχαμε αυτό το ρόστερ, ίσως να είμαστε και στο βαθμολογικό πίνακα αυτή τη στιγμή εκεί που είμαστε. Όμως, όπως έχω πει, κάναμε μια καλή πορεία στην Ευρώπη, τουλάχιστον από τα 4 παιχνίδια παρουσιαστήκαμε αξιοπρεπώς. Τα 2 τα χάσαμε όπως όλοι γνωρίζετε, με τα μεγαθύρια της Ευρώπης. Θα επικεντρώσουμε τώρα με τον καινούργιο μας προπονητή την επιστροφή σε καλύτερες εμφανίσεις, να πάρουμε το αποτέλεσμα με όσους τραυματισμούς και απώλειες θα έχουμε από τους ελιστές, ούτως ώστε τον Μάιο να ξαναπαναγυρίσουμε αυτό το πρόθυμα. Κύριε Πετρίδη, είναι δεδομένο ότι το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ είναι, πέραν το ότι είναι και το πιο ακριβό, το πάτσετ γενικά της ομάδας και καλοί παίχτες. Δεν θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ταυτόχρονα, φέτος ειδικά, ήταν ένα προβληματικό ρόστερ. Υπό την έννοια ότι είχε μερικούς παίχτες που δεν έκαναν προετοιμασία το καλοκαίρι για τον Α ή Β λόγο. Είχε μερικούς παίχτες οι οποίοι είχαν κάποιους συχνούς τραυματισμούς και μερικοί, όπως το για παράδειγμα ο Αλονεύτης, δεν κατάφεραν να το ξεπεράσουν τον τραυματισμό τους. Όπως ο Ντέβις Σέντι. Ήταν γενικά ένα προβληματικό. Ναι. Ένα προβληματικό ρόστερ το οποίο δημιουργούσε και πολλές απουσίες από την ομάδα. Απουσίες οι οποίες αποσυντώνησαν ως έναν βαθμό την ομάδα, έχασε τη συνοχή της ομάδα και δεν ήταν αυτή η ομάδα που ήταν πέρσι με την ομοιογένεια που είχε μια οχτάδα, εννιάδα παιχτών που ήταν η βάση της ομάδος. Έχετε απολύτω δίκιο κύριε Παραμίδη ότι το ρόστερ με τους τραυματισμούς έχει ταλαιπωρηθεί.
Τώρα, το ρόστερ είναι προβληματικό, δεν θα συμφωνήσω μαζί. Όταν λέω προβληματικό, υπ' αυτή την έννοια. Υπ' αυτή την έννοια το είπα. Προβληματικό από θέμα τραυματισμού. Ναι, αυτό εννοούσα. Αυτό εννοούσα. Αυτό. Είναι και ένας από τους λόγους που η διοίκηση εδώ και αρκετό καιρό, να μην σας το κρύψω, από το καλοκαίρι προβληματιστήκαμε και θέσαμε το θέμα αυτό στην προηγούμενη τεχνική ηγεσία. Πήραμε τις διαβεβαιώσεις ότι θα ήταν εντάξει η φετινή προετοιμασία, γιατί αν θυμάστε πέρσι δεν έκανε η πέρσινη προετοιμασία, δεν έγινε από τον κύριο Αντώνη και το προγραμματικό του team. Ναι. Και είχαμε διαβεβαιώσει ότι θα γινόντουσαν όλα με κάποιους στόχους, αντιμετωπίζοντας το πρόγραμμα που θα είχαμε και στην Ευρώπη αλλά και στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Βλέποντας και κρίνοντας την πορεία, διαπιστώσαμε ότι όντως, χωρίς να το τονίσω, να θέλω να αφήσω οποιαδήποτε αιχμή προς τον κύριο Δόνη ή τον προπονητικό του team. Όμως αυτό που είχαμε διαβεβαιώσει ότι θα είχαμε μια καλή προετοιμασία για να μπορέσαμε να βγάλουμε εις πέρα στο πολύ εντατικό πρόγραμμα αγώνων Ευρώπης και Κυπριακού Πρωταθλήματος, δεν εφαρμόστηκε στην πράξη. Ήταν ένας από τους προβληματισμούς μας και από τις συζητήσεις μας που είχαμε και πήραμε την απόφαση στην αντιδιάσταση του προπονητικού team. Τώρα, έχουν εντοπιστεί κάποια προβλήματα από τον καινούργιο προπονητή στο πολύ μικρό χρονικό διάστημα που είναι εδώ. Θα δούμε τις επόμενες μέρες αν υπάρχουν οποιασδήποτε ανάγκες για πρόσθετα αφαιρέσεις παιχτών. Και μέχρι τις 30 Ιανουαρίου, ότι υποδειχθεί από τον κύριο Φιν, εμείς θα είμαστε σε θέση να το εφαρμόσουμε. Παίρνοντας πάσα από αυτό, η πρώτη αίσθηση είναι ότι το ΑΠΟΕΛ θα κάνει μεταγραφές, κύριε Πέτρη, θα προσπαθήσει να βάλει όσο μπορεί το δικό του λιθαράκι σε αυτή την ομάδα να αλλάξει πράγματα. Έχουμε πει με τον κύριο Φίνγκ ότι για να γίνει μεταγραφή θα πρέπει να υπάρχει ο παίκτης εκείνος που θα κρυθεί από τον προπονητή, ότι θα βοηθήσει άμεσα την ομάδα μας. Από εκεί και πέρα η εξέβρεση των παιχτών εξαρτάται από τον προπονητή τον ίδιο. Κύριε Πετρίδη, σε τελευταία του συνέντευξη ο κύριος Δόνης έχει δηλώσει ότι, και προκάλεσε μάλιστα, να γίνουν εργομετρικά όλων των παιχτών και ισχυρίστηκε ότι θα βρισκόταν ότι τα εργομετρικά των παιχτών του θα ήταν τα καλύτερα της τελευταίας 20ετίας στο ΑΠΟΕΛ ή και, άλλο, και ανέφερε και άλλες ομάδες. Πώς αυτή... Κύριε Αβραμίδη, ναι. Να σας διορθώσω. Ναι. Δεν είναι ο κύριος Ζώνης που προκάλεσε να γίνουν εργομετρικά. Η διοίκηση απέτησε... Το γνωρίζω, ναι, και τι αποτέλεσμα βγήκε. Η διοίκηση απέτησε να γίνουν εργομετρικά. Τι αποτέλεσμα βγήκε. Και να διευκρινίσω κάτι, τα εργομετρικά γίνονται για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Δεν γίνονται μόνο για να δείξουν αν υπάρχει φυσική κατάσταση και η... το condition και άλλο εγρήγορση. Οι τραυματισμοί, οι μυκοί είναι ένα άλλο θέμα που για αυτά εξαρτώνται από το τι είδους προετοιμασίας κάνεις μέχρι και την προθέρμανση πριν το παιχνίδι, πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει, πόσο έτοιμος μπαίνει ο παίκτης μέσα στον αγωνιστικό χώρο την ημέρα του παιχνιδιού να ετοιμαστεί και όλα αυτά. Ας μην το εξαντλήσουμε αυτό το θέμα, γιατί δεν θέλω να αφήσω οποιαδήποτε αιχμή για τον οποιοδήποτε. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Ο καινούριος προπονητής θα κάνει τις δικές του τακτικές μετρήσεις των παιχτών και ό,τι άλλον ανάλογο χρειάζεται και οτιδήποτε είναι απαραίτητο να γίνει από πλευράς μας θα γίνει. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν προβλήματα από την αρχή της περίοδου. Κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν έκαναν την αρχική προετοιμασία. Ναι, αυτό είναι το χομπί. Ναι. Εντάξει, λόγω καθυστέρηση κάποιων παιχτών να έρθουν ή κάποιων. Τραυματισμών, όμως το Μαντού. Ο Αλονέφτης ήταν τραυματίας από την προηγούμενη σεζόν. Έχασε την προετοιμασία. Ταλαιπωρείται αυτή τη στιγμή δυστυχώς. Το ίδιο και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Ελπίζω ότι με την καινούργια χρονιά θα αρχίζουν να επιστρέφουν πίσω παίκτες, γιατί χθες με όλο αυτό το ρόστερ που έχει το ΑΠΟΕΛ και δυσκολευόταν να βρεις παίκτη να κάνεις αντικατάσταση σε συγκεκριμένες θέσεις που ήθελε ο προπονητής για το χθεσινό παιχνίδι. Ναι, ξέρετε, υπάρχει όμως μια εντύπωση, κύριε Πετρίδη, για να φύγουμε από αυτό το θέμα των τραυματισμών, ότι κάποιοι παίκτες έχουν σταθερά και μόνιμα τα τελευταία χρόνια αυτούς τους τραυματισμούς, όπως τον Αρονεύτη, όπως έχει μια σπονδυλολίσθηση, η οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, όπως ο κύριο, όπως ο Εφραίμ, ο οποίος έχει πρόβλημα με τον τετρακέφαλο του και συχνά πυκνά αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Ο Ντέβις Σέντι, ο οποίος
διαρωτάται κάποιο έχει πρόβλημα τραυματισμού και δεν μπορεί να παίξει σύμφωνα με τι δυνατότητε του. Υπάρχουν κάποιοι παίχτε και είσαι εσεί, είστε ίσω ο αρμόδιο να μα απαντήσετε. Κατά όχι, πόσο... δεν είμαι ο αρμόδιο δεν... να απαντήσω. Είστε κοντά στην ομάδα. Δεν γνωρίζω το τι ναι. γίνεται στην ομάδα. Ο ναι. Αρνεύτη πέφτει έβγαλε όλη τη χρονιά. Σωστό. Σωστό, και αυτό το λέω. Σε αυτό, έχασε το... χτύπησε με το παιχνίδι στον Απόλλωνα να πέφτει. Με τον Απόλλωνα. Ναι. Κάθισε σχεδόν τρει μήνε σωστό. Και αυτό του στήγησε την προετοιμασία. Ένα παίχτη ο οποίο δεν κάνει τη σωστή προετοιμασία. Είναι πολύ λογικό ή πολύ πιθανό να υποφέρει στην υπόλοιπη τη χρονιά. Γιατί αντιλαμβάνεστε, μετά πιέζεται να αγωνίζεται χωρίς να κάνει την αρχική προετοιμασία και βγάζει κάποιου άλλου τραυματισμού. Ο Ντεβισέντι αργοπόρησε να πάει στην προετοιμασία του Παστεχρά, δύο εβδομάδες μετά το ξεκίνημα τη προετοιμασία. Δόθηκε όλη η πίεση στο προκριματικά του Champions League και. Είναι ένας από τους παίκτες που συνέλεσαν σε μεγάλο... Βοήθησε πολύ, βοήθησε με το Sheridan, ναι. Να μην τα ξεχνάμε με το Sheridan. Μετά, λόγω του ότι δεν έκανε τη σωστή προετοιμασία, άρχισε η κατηγορία του παίκτη. Και τώρα ελπίζουμε ότι με την επάνωδο του από τον τραυματισμό που είχε στους Κυλιακούς, θα αρχίσει να φορμάρεται. Το ίδιο ισχύει για κάποιους άλλους παίκτες. Το ίδιο και ο Εφρέμ έχασε το κύριο μέρος της προετοιμασίας, γιατί και εκείνος ήρθε τραυματίας από την προηγούμενη ομάδα. Οπότε, εντάξει, τι να πούμε. Κύριε Πετρίδη, ο προπονητής σας ήρθε ουσιαστικά, έπιασε δουλειά. Η στελέχωση του team του έχει αποφασιστεί ποιοι θα είναι οι συνεργάτες του και κατά πόσο θα υπάρχει και Κύπριος στο team, άνθρωπος που να γνωρίζει την ομάδα. Θα σας πω, ναι. Ο βοηθός του έρχεται αύριο το απόγευμα, είναι... και αυτός Γερμανός, αυτό θέλει να έχει δίπλα του. Τον γυμναστή, επειδή δίνει πάρα πολύ σημασία στο θέμα φυσικής κατάστασης και δύναμη των ποδοσφαιριστών, θα περιμένει να έρθει ο δικός του που είχε στις προηγούμενες ομάδες εντός της εβδομάδας αυτής. Είναι και αυτός Γερμανός. Νομίζω είναι Γερμανός ή Ιουγκοσλάβος από ό,τι μας έχει. Είναι δύο που έχει. Θα φέρει τον ένα, γιατί τον ένα θα τον προμηθεύσουμε εμείς από την Κύπρο. Τον εφιστάμενο μας. Και έχουμε μιλήσει μαζί του ότι θα προσθέσουμε και εμείς ένα Κύπριο, τον οποίο θα επιλέξει η διοίκηση, για την βοήθεια μεταξύ της επικοινωνίας των σεστών και προπονητή, στο αποδυτήριο, είτε στον πάγκο, είτε για οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να υπάρχει μια επικοινωνία. Θα είναι προπονητής, δηλαδή θα είναι ένας άνθρωπος που θα παίζει το συνδυατικό κρίκο, αυτός που, για τον οποίο μας μιλάτε τώρα. Πολύ περισσότερο ο άνθρωπος που θα κάνει το συνθετικό κρίκο, αν και με την πρώτη του παρουσία ο κύριος Φίνγκ έχει εντυπωσιάσει τους υποσχεστές και επικοινωνεί ο ίδιος μαζί τους σε γλώσσες που μιλάνε και ήδη και στα αγγλικά. Οπότε δεν είναι θέμα επικοινωνίας μόνο, είναι και την κυπριακή κουλτούρα ή την, του ποδοσφαίρου με την γερμανική μέχρι να συνδεθεί. Αν δεν υπάρχει το κενό επικοινωνίας. Κύριε Πετρίδη, πριν λίγο καιρό υπήρχε θέμα τεχνικού διευθυντή. Εξετάστηκε το θέμα Ταμπίζα. Τώρα υπάρχει ακόμα θέμα τεχνικού διευθυντή μετά την πρόσκληση του κύριου Φίνγκ. Ο κύριος Ταμπίζας ήρθε κάτω και μίλησε μαζί μας, κύριε Αβραμίδη. Λόγω των εξελίξεων όμως της αλλαγής του προπονητικού team, δεν προχωρήσαμε με τον κύριο Ταμπίζα, το καθυστερήσαμε. Υπάρχει ακόμα ένας υποψήφιος, ο οποίος και αυτός έχει αρκετή εμπειρία στον τεχνικού διευθυντή. Τώρα με τον καινούργιο προπονητή, επειδή υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να επιληφθούμε άμεσα, έχουμε μιλήσει ότι θα υπάρξει ένας τεχνικός διευθυντής στην ομάδα μας, όμως δεν είναι τώρα της αμεσότητας των επόμενων 2-3 εβδομάδων. Να καταστελάξει πρώτα ο προπονητής και τις ανάγκες που έχουμε και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε και τον εκείνο τεχνικό διευθυντή που νομίζουμε μπορεί να βοηθήσει την ομάδα μας. Ο κύριος Φίνγκ είναι σύμφωνος με την θέση του να προσληφθεί ένας τεχνικός διευθυντής. Δεν διαφωνεί καθόλου, βεβαίως είναι σύμφωνος, όμως υπάρχουν τεχνικοί και τεχνικοί διευθυντές. Εξαρτάται τι εννοούμε με τεχνικό διευθυντή, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το αναλύσαμε πάμπολες φορές. Ναι. Κάποιοι προπονητές θέλουν να έχουν το απόλυτο για οτιδήποτε συμβαίνει στην ομάδα, μεταγραφικό, αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών, πειθαρχία ποδοσφαιριστών ή ήδη προπονητές. Κάποιοι άλλοι θέλουν να την συνέχει ο τεχνικός διευθυντής. Είναι κάτι που πρέπει
συζητήσουμε πώ ερμηνεύει ο κύριο Φιν τον τεχνικό διευθυντή, ούτω ώστε να ξέρουμε γιατί κοιτάζουμε. Να υποθέσουμε ότι θα έρθουν τουλάχιστον τρει νέοι παίχτε και θα φύγουν άλλοι τρει, κύριε Πετρίδη. Τώρα το Γενάρη. Δεν μπορώ να πω αριθμό, κύριε Αβραμίδη. Είπα ένα αριθμό. 2-3. Αν τα πω 2-3. Εντάξει, οκ. Okay. Αν ο προπονητής θέλει και 2 και 3 και 4 που μπορούμε, εμεί θα το κάνουμε. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω εγώ τον αριθμό. Μπορεί και αν δεν υπάρξει κανένα. Ακόμα ο κύριος Φινγκ θα πρέπει να δει τους προσχεριστές του όρου, γιατί αντιλαμβάνεστε έχουμε 7 τραυματίες της πρώτης ενδεκάδας. Τους οποίους ακόμα δεν τους έχει δει. Εντάξει, θα δει όλα τα παιχνίδια του Απόλλωνα μέχρι τώρα σε βίντεο. Του έχουμε παραδώσει τα πάντα την Σάββατο βράδυ. Και εντάξει, χρειάζεται ώρα να δει ο άνθρωπος, όμως έχει πάρει αρκετές πληροφορίες. Είναι ένας προπονητής έξυπνος, δουλευταράς, που νομίζω θα μπει άμεσα στην ο πετσί του Αποέλ. Κύριε Πετρίδη, πριν κλείσουμε, μια κουβέντα για όλα αυτά που έχουμε δει χθες στο Τσίριο. Αυτή η συγκεκριμένη μερίδα οπαδών ταλαιπωρεί αρκετά το ΑΠΟΕΛ. Επιρρύπτουν αρκετή ευθύνη και στις εκάστοτε διοικήσεις, όχι μόνο το ΑΠΟΕΛ, αλλά αφού μιλάμε για το ΑΠΟΕΛ, στις διοικήσεις του ΑΠΟΕΛ, ότι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο δεν ήταν τόσο έντονη όσο όταν έπρεπε, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Όταν οι ίδιοι βγάζουν ανακοίνωση και καταδικάζουν την μερίδα αυτών των οπαδών τους, τι περιμένετε από εμάς να μην την καταδικάσουμε, αλλά δεν αρκεί το καταδίκασμα. Πρέπει να συνεργαστούμε μαζί με την πολιτεία, να εφαρμοστεί εκείνο που πρέπει να εφαρμοστεί, ούτως ώστε, όπως έγιναν οι χθεσινές συλλήψεις σε αυτούς τους οποίους λίγους έχουν κάνει αυτά τα επεισόδια, να συλλαμβάνονται, να καταδικάζονται αμέσως, να τιμωρούνται αμέσως για να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι. Σήμερα δέχτηκα περιόριστα τηλέφωνα από γνήσιο κόσμο του ΑΠΟΕΛ που έχει αγανακτήσει πλέον ότι πρέπει να μπει βαθιά το μαχαίρι στον κόκκαλο για να σταματήσουν όλοι αυτοί, διότι στο τέλος της ημέρας είναι την ίδια την ομάδα που ζημιώνουν και κανέναν άλλο. Η διοίκηση μπορεί η διοίκηση να κάνει κάτι. Την περίπτωση που το ΑΠΟΕΛ εκείνη τη στιγμή είχε τον πάνω χέρι μπορούσε να σημειώσει και δεύτερο γκολ και να σκοτώσει το παιχνίδι. Και αυτοί μας τιμώρησαν με την εισβολή τους μέσα στο γήπεδο. Η διοίκηση αύριο στην αυριανή συνεδρία, έχει συνεδρία, θα μελετήσει αυτό το θέμα και ό,τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε σαν διοίκηση. Θα το εισηγηθούμε παρακάτω. Κύριε Πετρίδη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πετρίδη. Σας κρατήσαμε περισσότερο από αυτό που είχαμε συνεννοηθεί. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, βράδυ.